Νίκο, έχουμε μιλήσει πολλές φορές από αυτό εδώ το δελτίο για την πραγματική αγορά, για την πραγματική οικονομία που δοκιμάζεται σκληρά. Νομίζω, Μάρα, ότι τα δύο τελευταία ρεπορτάζ που είδαμε, δηλαδή το ρεπορτάζ που αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα χρήματα που θα μπορούσε ήδη να παίρνει η Ελλάδα αν είχε προχωρήσει, αν είχε υλοποιήσει δηλαδή τις μεταρρυθμίσεις και η οικονομία της ήταν σε μια τροχιά διαρκούς βελτίωσης και ανάπτυξης, αλλά και το άλλο ρεπορτάζ που είδαμε στη συνέχεια για την εικόνα της αγοράς, είναι δύο ρεπορτάζ που συνδυάζονται απόλυτα. Όσο υπάρχει αβεβαιότητα στην οικονομία μας, όσο υπάρχει αστάθεια, όσο υπάρχει αγωνία για την επόμενη μέρα, τόσο η αγορά θα βυθίζεται, τόσο η αγορά δεν θα μπορεί να αναπνεύσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του συνόλου σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων. Ότι δεν υπάρχει ρευστότητα, ότι δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών μειώνεται όλο και περισσότερο και δεν φτάνει που μειώνεται. Έρχονται και τα σενάρια τρόμου σαν αυτά που συζητιούνται τώρα ανάμεσα στην Τρόικα, στο Κουαρτέτο και στην κυβέρνηση για τις συντάξεις και οι πολίτες αισθάνονται ότι πρέπει να είναι ακόμη πιο συγκρατημένοι, ότι πρέπει να ξοδεύουν ακόμη λιγότερα και αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο στην αγορά με τις επιχειρήσεις να ζορίζονται, με τις επιχειρήσεις να είναι στα πρόθυρα λουκέτων, με την ανεργία δυστυχώς να παραμένει σε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά. Δεν υπάρχει άλλη λύση για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα από τη δημοσιονομική χαλάρωση. Και αυτή θα έρθει μόνο αν η χώρα μας καταφέρει να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή αν έχει υλοποιήσει προηγουμένως αυτά που συμφώνησε με τους δανειστές. Το θέμα είναι αυτά που θα υλοποιηθούν να μην φέρουν βαρύ πλήγμα στις κατώτερες οικονομικές κατηγορίες πληθυσμού, στις κατώτερες οικονομικές τάξεις. Και δυστυχώς η ανησυχία που υπάρχει είναι και πάλι μεγάλη, γιατί τα σενάρια που διαραίουν από τη διαπραγμάτευση της Τρόικας με την κυβέρνηση είναι, όπως σας είπα και πριν, σενάρια τρόμου. Ας τελειώνουμε γρήγορα λοιπόν στις 7-10 επόμενες μέρες να γνωρίζουν και οι πολίτες τι χρήματα έχουν στην τσέπη τους, να γνωρίζει και η αγορά τι έρχεται την επόμενη μέρα. Όσο παρατείνεται αυτή η αβεβαιότητα, αυτή η αστάθεια, τόσο θα βουλιάζουμε στο φαύλο κύκλο της ύφεσης. Τόσο θα επαναλαμβάνεται δηλαδή το άσχημο 2015, όπου οι 6 μήνες της διαπραγμάτευσης οδήγησαν και στο κλείσιμο των τραπεζών, αλλά και στο να ανασχεθεί μια πορεία που έστω και ελαφρά φαινόταν ότι ήταν αναπτυξιακή στο τέλος του 2014 για την οικονομία μας. Και βεβαίως, Νίκο, να υπάρξει στη συνέχεια επιτέλους ένα αναπτυξιακό σχέδιο, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να τονωθεί η ζήτηση. Μάρα μου, είναι έτοιμο, υποτίθεται, το νομοσχέδιο, αναπτυξιακός νόμος στο σιρτάρι του Υπουργού, του κυρίου Σταθάκη. Είναι καιρός να προχωρήσει. Είναι καιρός να τελειώνουμε. Επιτέλους να το δούμε.